ίδιο αυτό ανέρχονται σε πέντε οι άμυστοι κληρικοί της Μητροπόλεως, γιατί ως γνωστόν το ελληνικό κράτος επεξέτεινε και στον κλήρο την απαγόρευση 10 προς 1. Πρέπει να φύγουν 10 παπάδες, μα 3 είναι στο παραλέστη. Πού θα βρούμε 10 να φύγουν για να χειροτονήσουμε έναν, για λόγους οικονομίας κατέκρεψαν και καταλύστευσαν και την Εκκλησία διαχρονικά και την πατρίδα, και τώρα τους έπιασε ο πόνος να κάνουν οικονομία δήθεν από τους ιερείς των 500 και 700 ευρώ. Εσείς που ζείτε εδώ πέρα γνωρίζετε ότι οι περιοχές μας, οι ορεινές και οι παραμετώριες αυτές, έχουν εγκαταλειφθεί και από αστυνομία και από τις άλλες αρχές και από τα σχολεία. Έμεινε ένας παπάς να χτυπάει την καμπάνη. Πάνε να τον εξαφανίσουν γι' αυτόν, για να διαλυθούν παντελώς οι ορεινές κοινότητές μας. Και έτσι, καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε αυτό που, να πούμε την αλήθεια, δεν είναι δωρεά του κράτους ο μισθός. Πήρανε ατράνταχτη περιουσία εκκλησιαστική και υπέγραψαν ότι θα αναλάβουν τη μισθοδοσία του κλήρου. Αν δεν μπορούν, ας δώσουν πίσω αυτά που έχουν πάρει όλα και εμείς να τα αξιοποιήσουμε και να αναλάβουμε τις δυνάμεις μας. Αλλά βλέπετε, υπάρχουν περίεργοι τύποι στην πολιτική και εδώ στον τόπο μας. Δεν ενδιαφέρον. Προς τιμή του, ο παριστάμενος βουλευτής έκανε ερώτηση για τη μισθοδοσία του κλήρου και έλαβε μία αλλοπρόσαλη απάντηση από τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Αρμανιτόπουλο. Γι' αυτό τον παρακαλούμε να εντείνει τις προσπάθειες του και ιδίως και με τους άλλους βουλευτές των παραμεθωρίων περιοχών και του Βορείου Αιγαίου, και να λειτουργήσουν δυναμικά ώστε τουλάχιστον οι παραμεθόριες περιοχές να εξαιρεθούν του μέτρου αυτού. Χοντζάδες απλόχερα διορίζει το Υπουργείο. Τους παπάδες, όχι. Λοιπόν, ας μας δώσουν αυτά που πήρανε και ευχαρίστως δεν θέλουν ούτε δεκάρα από το ελληνικό κράτος, το οποίο δεν σέβεται ούτε την υπογραφή. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, φταίει και η κεντρική μας εκκλησιαστική διοίκηση που δεν εγείρει φωνή διαμαρτυρίας και δεν κάνει εκείνα τα απαραίτητα διαβήματα προς τις κρατικές αρχές για να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή. Λοιπόν, έπερον βουλευτή έχουμε, καλά, ο ένας λείπει, ο άλλος πάλι ο δικός μου, ο Ελού, ενδιαφέρεται εδώ, άσχημος στην Εκκλησία δεν πατάει ποτέ, ούτε μια φορά ήρθε να ρωτήσει αν ως θεσμός και ως φορέας έχουμε κάποια ανάγκη. Πάνε, θρυπάνε τη γη και βρίσκουν κάτι περίεργους θεσμούς και φορείς και δίθεν αγωνίζονται για αυτούς. Και εμάς έναν φορέα διαχρονικό και περιοχής μας αγνοούν παντελώς. Αυτή είναι η κατάντια και των πολιτικών μας και της γενικότερας πολιτικής που ξεκινάει από την πρωτεύουσα με μόνη θέση την αγνόηση των παραμεθωρίων περιοχών. Η Ελλάς είναι μόνο το Σύνταγμα και το Κολονάκι. Οι άλλες περιοχές δεν υπάρχουν. Όπως εμείς με νύχια και με δόντια κρατάμε θερμοπύλες, πρώτα εσείς και έπειτα εμείς η πνευματική σας ταγή, και δεν θέλουμε όχι να λείψουν οι ιερείς από τις δύσκολες αυτές περιοχές, αλλά να τους αυξήσουμε για να αισθάνονται οι ακρίτες μας στα χωριουδάκια αυτά και ασφάλεια, αλλά και παλιμοριά από την προσέλευσή τους στην Εκκλησία, όπου θα ακούσουν τη Θεία Λειτουργία. Εμείς οφείλουμε το χρέος μας να πράξουμε, το οποίο το κάνουμε, έλα. Για τέτοιους ανθρώπους, σαν την κυρία Αγάπη, την Πρεσβυτέρα, είναι από την Ψηλή Ράχη, γιατί δεν
την αγάπη τέλος πάντων, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, η οποία κρατάει η εκκλησία της ψηλής ράχης. Γι' αυτό την φόλαξα να την θυμίσω να κάνω στο φτασίδι, αλλά τράπη και έφυγε. Τέτοιες ψυχές αγνές κρατάνε την εκκλησία, λοιπόν, και αξίζουν και την ευγνωμοσύνη μας και τη συμπαράστασή μας. Γιατί ο πατήρ Αγαθάδηλος είναι από την ψηλή ράχη και από εκεί, λοιπόν, θα διακονεί την Μητρόποδη μας. Εγώ συγκινούμε όταν βλέπω τον ζήλο, τον μόχο και την αγάπη και τη φροντίδα των ανθρώπων των απλών σαν την κυρία αγάπη στα κοριουδάκια αυτά τα μικρά που κρατάνε τις εκκλησίες μας και τις φροντίζουν και αγωνίζονται ώστε να χτυπάει η καμπάνα εκεί πέρα. Γι' αυτό και εμείς θα πράξουμε και το χρέος μας και το καθήκον μας παρά τις αντιξοότητες, παρά τις δυσκολίες, διότι έχουμε την ελπίδα μας στον αρχηγό της πίστεώς μας, στον σωτήρα μας, τον λυτρωτή Αναστάντα Ιησού Χριστόν.